παρούσα διεθνή σύμβαση που έχουμε μπροστά μας είναι ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής αφενός και στην εταιρεία Canadian Commercial Corporation αφετέρου και αφορά την αγορά 7 αεροσκαφών τύπου DHC-515. Πρόκειται για αναβαθμισμένα τελευταίας τεχνολογίας Canadair πυροσβεστικά αμφίβια, πυροσβεστικά αεροσκάφη. Η ίδια η συμφωνία έχει 10 άρθρα και 18 παραρτήματα. Ενώ το νομοσχέδιο που την εισάγει έχει άλλα 3 συμπληρωματικά άρθρα επιπλέον των 10 άρθρων της συμφωνίας. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσω εξ αρχής ότι η Βουλή δεν καλείται να κυρώσει όλη τη συμφωνία, αλλά μόνο ένα τμήμα της. Διότι αρκετές παράγραφοι άρθρων, καθώς και τα παραρτήματα, έχουν διαγραφεί. Για παράδειγμα, το άρθρο 2 της συμφωνίας, με τίτλο «Αγοραπολισία αεροσκάφους, ανταλλακτικά και υπηρεσίες υποστήριξης πελατών, αιρέσεις, εγχειρίδια». Σε αυτό, η κρίσιμη παράγραφος 2.1, που ενδεχομένως να αφορά την αγοραπολισία, λείπει εντελώς. Το ίδιο ισχύει για το άρθρο 4, με τίτλο «Επιθεωρήσεις, αποδοχή και παράδοση αεροσκάφους». Από τις 5 παραγράφους του άρθρου, οι παράγραφοι 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4 έχουν διαγραφεί. Δεν μας τα παρουσιάζουν. Έχουν διαγραφεί. Υπάρχουν στη σύμβαση. Αυτό που φαίνεται, ευχαριστώ για την ερώτηση, είναι ότι υπάρχουν αυτές οι παράγραφοι στην αρχική σύμβαση, αλλά η Βουλή δεν τις βλέπει. Επίσης λείπει παράγραφος 5 του άρθρου 8 και πάει λέγοντας. Το δε άρθρο 3 με τίτλο «Τίμημα αγοράς». Σε αυτό η απόκρυψη είναι ακόμη πιο πολύπλοκη. Η παράγραφος 3.1 του άρθρου μας δίνεται ολόκληρη. Και αυτή λέει και διαβάζω. Η συνολική αξία της παρούσας σύμβασης, καθώς και η ανάλυση του τιμήματος αγοράς κάθε αγοραζόμενου αεροσκάφους, περιέχονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος ε. Κάθε πληρωμή δόσης που αναφέρεται στον εν λόγω πίνακα θα πραγματοποιείται από τον αγοραστή σύμφωνα με τον πίνακα 2 του παραρτήματος ε. Όμως αν ανατρέξουμε στο παράρτημα ε, στο οποίο το άρθρο αυτό παραπέμπει, ξέρετε τι βρίσκουμε? Απολύτως τίποτα. Προφανώς οι παραλήψεις αυτές σχετίζονται με απόρριτους όρους που ενδεχομένως να έχουν αφαιρεθεί όχι μόνο με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και κατόπιν ετοιμάτων της καναδικής εταιρείας για να προστατεύσουν κάποια εμπορικά απόρριτα. Αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά από την πείρα που έχουμε το υποθέτουμε. Ωστόσο θα θέλαμε να υπάρχει πιο καθαρή εξήγηση από την πλευρά της κυβέρνησης για τους λόγους για τους οποίους παραλείπονται σημαντικές παράγραφοι της συμφωνίας. Δυστυχώς όμως η αιτιολογική έκθεση, η οποία θα έπρεπε να το κάνει αυτό και η οποία έχει κατεφημισμόν το όνομα αιτιολογική, συνήθως περιγράφει και σπανίως αιτιολογεί, δεν φωτίζει διόλου αυτό το θέμα. Δεν μας λέει, όχι βεβαίως τι λείπει, αλλά έστω ποιος ζήτησε να αφαιρεθεί και για ποιο λόγο η τάδε ή η άλλη παράγραφος. Αν είναι για λόγους εθνικής ασφάλειας, αν πρόκειται για λόγους εθνικού απορρίτου κλπ. Το αποτέλεσμα, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι η Βουλή καλείται να κυρώσει μια συμφωνία γεμάτη τρύπες και κενά, τα οποία έχουμε λόγο να πιστεύουμε πως είναι και ενδεχομένως τα πιο ουσιαστικά μέρη της. Άρα, τι ακριβώς καλούμαστε να κυρώσουμε εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Προφανώς καλούμαστε να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε μια συμφωνία που δεν την έχουμε διαβάσει στο σύνολό της ή ενδεχομένως το μισό της συμφωνίας, διότι λείπουν, μην ξεχνάτε, και τα παραρτήματα. Και φυσικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο σημαντικά και πόσο μεγάλα είναι. Επομένως το ερώτημα παραμένει, τι καλούμαστε ακριβώς να συμφωνήσουμε και να κυρώσουμε? Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι η Βουλή καλείται να κυρώσει κάποια κομμάτια μιας συμφωνίας που σε μεγάλο βαθμό μας είναι άγνωστη. Για λόγους ηθικής τάξεως είμαστε υποχρεωμένοι να το υπογραμμίσουμε αυτό και να το αποσαφηνίσουμε στους πολίτες που μας παρακολουθούν. Έρχομαι τώρα στα ζητήματα που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, γιατί αυτό ήταν για τα ζητήματα που δεν γνωρίζουμε. Η συμφωνία που έχουμε μπροστά μας αφορά την αγορά 7 αεροπλάνων Firefighter DHC-515 Canadair και το αντίτιμο
σύμφωνα με την έκθεση, είναι 361 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 51 εκατομμύρια ευρώ για κάθε ένα από τα αεροσκάφη αυτά. Γνωρίζουμε επίσης ότι τα DHC 515 είναι ένας αναβαθμισμένος τύπος των γνωστών Καναντέρ που είναι τα παλιότερα τύπου CL214 και CL415, τα οποία βγήκαν εκτός παραγωγής το 2015. Έκτοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά ανακοίνησε την παραγωγή του αεροσκάφους με μια παραγγελία 24 νέου τύπου Καναντέρ για την προστασία των κρατών μελών της Νότιας Ευρώπης και η χώρα μας περιλαμβάνεται σε αυτό το πρόγραμμα. Το Firefighter DHC 515 είναι ένα πολλαπλών αποστολών αμφίβιο αεροσκάφος. Είναι τελευταίας τεχνολογίας, έχει δυνατότητες καλύτερες από τα προηγούμενα Καναντέρ και μπήκε στην παραγωγή προοκταετίας, ενώ βγήκαν στην αγορά τα πρώτα Καναντέρ 515 το 2022. Στη σύμβαση τα αεροσκάφη φαίνεται να παρέχονται με πλήρες πρόγραμμα συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης, παροχής ανταλλακτικών και εκπαίδευσης πιλότων και αυτό θα περίμενε κανείς από μια τέτοια συμφωνία. Έρχομαι τώρα στα πέντε ζητήματα τα οποία θα θέλαμε να θίξουμε τουλάχιστον καταρχήν σε αυτήν την συνεδρίαση της Επιτροπής ως, αν θέλετε, τις θέσεις μας ή την αποτίμηση που κάνουμε για τη συμφωνία. Το πρώτο ερώτημα είναι, τα χρειαζόμαστε αυτά? Και η απάντηση είναι, προφανώς τα χρειαζόμαστε. Έχει πολλές φορές στο παρελθόν τεθεί αυτό το θέμα της έλλειψης εναερίων μέσων πυρόσβεσης, ιδίως απέναντι στις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια, και η ανεπάρκεια των μέσων εναέριας πυρόσβεσης κρίνεται κυρίως σε δύο επίπεδα. Θεωρούμε ότι είναι ανεπαρκή αυτά που έχουμε σε αριθμό, αλλά επίσης έχει τεθεί πάρα πολλές φορές και από ειδικούς το ζήτημα της τεχνολογίας. Θεωρούμε ότι είναι παλιάς τεχνολογίας τα μέσα αυτά και δυστυχώς είχαμε και τραγικές ατυχίες εξαιτίας αυτού. Συνεπώς η ανάγκη κατά τη γνώμη μας υπάρχει. Το δεύτερο ερώτημα αφορά το κόστος. Το κόστος συνολικά, σύμφωνα με το κείμενο της σύμβασης, κάποια δημοσιεύματα του τύπου το προβλέπουν, αναφέρθηκα νομίζω νωρίτερα από συναδέλφους, το προβλέπουν σε περισσότερο από 361 εκατομμύρια, αλλά το κόστος σύμφωνα με το κείμενο της σύμβασης προβλέπεται στα 361 εκατομμύρια ευρώ για τα 7 αεροσκάφη. Αυτό αναλογεί με ένα κόστος, ένα τίμημα μάλλον, της τάξης των 51, κάτι εκατομμυρίων ευρώ ανά αεροσκάφος. Υπενθυμίζω ότι αυτή είναι η τιμή ενός F-16. Η περίπου η τιμή ενός F-16 σήμερα. Μας κάνει εντύπωση ότι το κόστος είναι πολύ ψηλό. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία επανεκκίνησης της παραγωγής για να παραχθούν αυτά τα αεροπλάνα. Και ενδεχομένως αυτό να είναι μία εξήγηση για τον λόγο για τον οποίο το κόστος είναι τόσο ψηλό. Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε διευκρίνηση και από τους φορείς που καλέσαμε, αλλά και από την κυβέρνηση για το ύψος του κόστους αυτού και γιατί ισοδυναμεί με ένα μαχητικό αεροπλάνο τελευταίας τεχνολογίας όπως είναι τα F-16. Το τρίτο ζήτημα αφορά την παράδοση. Εδώ έχουμε ένα ερώτημα που πάλι θα θέλαμε τον κύριο Υπουργό να μας το διευκρινίσει. Η παραγωγή αυτών των νέου τύπου Καναντέρ έχει ξεκινήσει από το 2022. Όμως, σύμφωνα με την σύμβαση, αναμένεται να τα παραλάβουμε το 2027. Υπάρχει καθυστέρηση από την έναρξη της παραγωγής μέχρι την παράληψη. Στο μεταξύ, βεβαίως, οι εκτιμήσεις είναι ότι θα αντιμετωπίσουμε ξανά κάθε καλοκαίρι κινδύνους που θα χρειαστούν έναν ισχυρότερο στόλο εναερίων μέσων. Η ερώτησή μας προς τον κύριο Υπουργό είναι γιατί δεν ήταν η Ελλάδα από τις πρώτες χώρες που θα μπορούσε να λάβει τα καινούριου τύπου DHC 515 Καναντέρ και θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2027. Το τέταρτο σημείο, και έχω και ένα πέμπτο, αφορά την χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νομίζω αυτό έχει τεθεί προηγουμένως, μας απασχολεί και εμάς. Τα έγγραφα της σύμβασης και η αιτιολογική έκθεση δίνουν την αίσθηση ότι η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι πλήρης. Ωστόσο,
ακούσαμε στη διάρκεια της συζήτησης εδώ ότι ενδεχομένως να είναι μερικοί και θα θέλαμε μια αποσαφήνιση για το βαθμό συμμετοχής του Ταμείου Ανάκαμψης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην χρηματοδότηση αυτής της αγοράς, αν θα είναι 100%, αν θα είναι ένα μικρότερο ποσοστό και αν θα είναι μικρότερο, ποιο θα είναι, κύριε Υπουργέ. Και το πέμπτο σημείο, κύριε Πρόεδρε, μια μικρή ανοχή θα ήθελα, αφορά το κατά πόσο αρκεί η αγορά 7 νέων Καναντέρ τελευταίας τεχνολογίας για να ενισχύσει επαρκώς τον στόλο πυρόσβεσης της ελληνικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Φοβόμαστε πως δεν αρκούν. Και αυτό που πιστεύουμε ότι χρειάζεται και έχει υποθεί και από άλλους συναδέλφους, αλλά εμείς θέλουμε με τη σειρά μας να το τονίσουμε, είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο το οποίο να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το τι χρειαζόμαστε μελλοντικά, μεσοπρόθεσμα, όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, αλλά το πώς αυτά θα συντονίζονται και θα αλληλοσυμπληρώνονται με τα επίγεια και με θαλάσσια μέσα πυρόσβεσης. Λείπει αυτός ο ενιαίος, ολοκληρωμένος σχεδιασμός και θα έπρεπε ήδη να υπάρχει και θα έπρεπε να μπορούμε με βάση αυτόν να κρίνουμε αν η αγορά 7 νέου τύπου Καναντέρ αρκούν, είναι επαρκής ή όχι για να μας επιτρέψει να αντιμετωπίζουμε στο μέλλον τις προκλήσεις που θα έχουμε στο επίπεδο των πυρκαγιών. Γνωρίζουμε ότι έχουμε τρομερές ελλείψεις στην πυροσβεστική υπηρεσία γενικώς και γνωρίζουμε ότι έχουμε σοβαρές ελλείψεις στα επίγεια μέσα αλλά και ελλείψεις στα θαλάσσια μέσα πυρόσβεσης. Όσο λοιπόν δεν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πόσο απέχουμε ακόμη από τον στόχο απόκτησης ενός επαρκή και ικανοποιητικού στόλου. Θα περιμένουμε, κύριε Πρόεδρε, την απάντηση του Υπουργού, καθώς και την ακρόαση φορέων, η οποία πιστεύουμε ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα είναι ιδιαίτερη σημασίας, διότι χρειαζόμαστε περισσότερη τεχνική γνώση των ζητημάτων που θέσαμε και θα διατυπώσουμε εκτενέστερα και λεπτομερέστερα την άποψή μας στις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ.